Αυγό. Άσε μας, Μάρη Γρηγόρη. Έλα, Ναταλή μου. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Τόσα χρόνια γιατί δεν έρχεσαι, δεν σε αφήνει αυτός. Αυτός. Τα χρόνια τα πρώτα μου είσαι πλάτη. Εδώ. Τα χρόνια τα προηγούμενα εργαζόμουν, ξέρεις. Ναι. Μεσημέρι, τέτοια ώρα. Εντάξει, δεν ήμασταν πάλι τέτοια ώρα. Τα τελευταία. Πόσα χρόνια είμαστε μεσημέρι, έχω χάσει και τα χρόνια, δεν ξέρω. Πέντε. Μα όταν είχες έρθει πρωί, δεν ήμασταν. Την τελευταία και την πρώτη και τελευταία φορά που ήρθα, με είχες πάρει, με είχες βουτήξει εσύ. Είχα έρθει να πάρω το αγόρι μου. Ήταν μετά, ήταν στη φάση honeymoon, δηλαδή είχαμε παντρευτεί την περασμένη εβδομάδα. Εγώ μου τον πήρε εσύ. Μου τον πήρε για μια εβδομάδα, έτσι. Μην κόσω κατευθείαν. Κατευθείαν δεν ήθελα. Ήθελα σιγά-σιγά να νιώσει το γάμο. Σιγά-σιγά. Τι κάνετε. Το αγόρι μου τότε με έλεγε, τώρα με λέει. Έλα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Είναι εμφάνιση. Εγώ είδε τι είπα. Είδα τον κλούνι τώρα με τι κουστούνιε και το φέρνει και λίγο. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ τον καιρό να συζητούμε για το. Ευκαιρία είναι. Έχουμε καιρό. Κατέρινα, ακόμα σε φιλά μου, πάρε ένα ρωτική με τα μάτια. Δύο παιδιά έχουμε. Τι φιλά, δύο παιδιά έχουμε. Κάτσε κάτω. Άμα όχι, σκέφτε στη σπιναλόγκα η γυναίκα. Έλα, εγώ δεν έχω να πιάσω και να πω ότι ευχαριστώ. Χωρί να με παλώνει, δυσάρεστη. Επιτέλου να πιάσει και το σωστό μπούτι. Μα έχει λυσάξει και τα άλλα πιέζει. Αλλά κοίτα την μπούτι πιάνει όμω έτσι. Μία λένε την είδε με τα κολλάδε, μου τα δείχνε. Με την κόκκινη την κόκκινη. Προτιμή το μπούτι του Θοδωρήν να μαλάζεις, το λέω εγώ. Έχω δίκιο, ρε. Δίνει σημασία. Ό,τι βρω, παιδιά, να πάω. Όχι, Παναγιά μου, πώς το κάνετε αυτό, ρε, παιδιά, κάθε μέρα. Αλήθεια, πώς το κάνετε, σας παρακαλώ. Αυτό. Εσύ πώς το κάνεις το άλλο, τόσα χρόνια. Να με συγχωρέσετε. Έχω τα χείπα, πιάσεις, εσύ. Είπα, μη συγχωρέσετε, δημόσια, παιδί μου. Ντροπή. Εσείς γένεσαι, έτσι, ε. Τι έπαθες, παιδί μου, ηρέμησε. Πάσα δίπλα στο. Εσύ είσαι ήρεμος. Ναι, αλλά πήγαινε βάλει κάτι άλλο, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα 6 χρόνια γάμου, πες μας ειλικρινά. 6,5. Αμέρα-μέρα. 4 ώρες και 6 λεπτά. Πώς κύλησα, Ναταλία. Ζάχαρη, πες την αλήθεια. Λαμβρά. Μίλα, πες την αλήθεια. Βγάλε την καρδούλα. Δεν φαίνεται πως τον έχω. Τι ναι, εσά πριν τρίχα δεν είχα και εγώ γίνει σαν μαμά. Αν θέλετε, τα μεταξύ σα δεν τα πείτε σπίτι σα. Αν θέλετε, υπάρχει παρουσιαστή απέναντί σα και σα κάνει και ρωτήσει. Λοιπόν, Ελένη, έχουν, κοίταξε να δει, έχουν μεσολαβήσει δύο παιδιά, δύο βαφτίσει. Τι να πω, περνάμε καλά, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή. Καλά, ο καναπέ. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Είναι θέμα του ροχαλιτού του Γρηγόρη. Αλλά μην βιάσουμε τώρα το ροχαλιτό, το πάει πίσω πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ένα το καλοκαίρι το είχαμε λύσει αυτό το θέμα. Δύο μέρε, Ελένη, με έχει τσακίσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να και να σου πω κάτι. Είχα και άγχο. Λέω θα βγω στην εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, να στρώσω λίγο τα δερματάκια μου. Έχω μαύρου κύκλου, ρε Ελένη. Πάω να γλαρώσω, Ελένη, χθε και μου λέει. Και μου λέει, Γρηγόρη, κοίταξε να δει. Έχει αρχίσει πάλι και ροχαλίζει. Έμα ψέματα να πω. Ή ελά το σέτο ή πήγαινε στον καναπέ. Τη λέω εγώ στον καναπέ δεν πάω. Φέρε το δικό μου τον παλιό. Δεν είναι τραγικό αυτό όμω. Δηλαδή, όποιο έχει το πρόβλημα, άλλο γεφέρει από το κρεβάτι. Δεν είναι τραγικό όμω. Πες μου, ρε Λένη. Καλά, δίπλα δωμάτιο είναι τα μωρά. Α πάνε σε το δυο σα τα παιδάκια. Δεν πειράζει. Και φοράει και ο τασπίδε. Δηλαδή, πώ σε πιάνει το ροχαλίτο, τόσο δυνατό είναι. Χθε, παιδί μου, έβλεπα τη λέξη που δεν λε. Παρεμπιπτόντω, τι ωραίο σύριαλ, δεν μπορώ, έχω κολλήσει φοβερά. Τον πήρε ο ύπνο, το αγόρι, γιατί ξυπνάει νωρί. Ούτε το σύριαλ δεν μπορούσε να ακούσω παιδάκι με το ροχαλιτό. Δεν υπήρχε δηλαδή. Είχε μιλάνε δυνατά. Μιλάνε δυνατά οι άνθρωποι. Η λέξη που δεν ακούσε είναι το σύριαλ. Και ο Μπιλίκης τα δίνει όλα. Δεν υπάρχει. Σκύβει να γλαρώσει στα 5 λεπτά πραγματικά σιώτανο τόπο. Και αυτό την ενοχλεί που κοιμάμαι γρήγορα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως τώρα που το τελευταίο διάστημα δεν εργάζεσαι πια. Μήπως που δεν έχει αυτό το. Φεύγω και λίγο από το σπίτι, βλέπω το συνεργάτη. Είναι τα νεύρα μου, δεν είναι καλά, δεν είναι. Όχι, ρε παιδί μου, μήπως τα ακούσω όλα λίγο πιο έντονα, διότι είσαι όλη μέρα εκεί. Κοίταξε, καταρχήν. Η δουλειά σου λείπει, σίγουρα σου λείπει. Μου λείπει. Εντάξει, η αλήθεια είναι προφανώς και μου λείπει. Είναι κάτι το οποίο. Καταρχάς δεν έχω μάθει να μην εργάζομαι. Έτσι. Είναι κάτι το που από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Σχολείο, πανεπιστήμιο, μετά κατευθείαν δουλειά. Έχω μάθει, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαι στο σπίτι. Τώρα γιατί μιλάμε για δουλειά για τον Γρηγόρη. Μπερδεύτηκα. Όχι, λέω, μήπως τώρα που δεν δουλεύεις τους τελευταίους μήνες. Μήπως όλα, επειδή είσαι όλη μέρα μέσα σε ένα σπίτι. Με ενοχλούν όλα. Ναι, όχι όλα, ρε παιδί. Μήπως όλα, κυρίως άντρας είσαι. Όχι όλα. Δεν θέλω να τα μπλέκουμε όλα. Τα παιδιά μια χαρά. Είναι όλη μια χαρά. Και εγώ την ενοχλώ. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όταν κάθεσαι στο σπίτι αρκετές ώρες την ημέρα και περιμένεις τον άνθρωπό σου να γυρίσει από τη δουλειά. Περιμένεις να σου φέρει μια πνοή ανανέωση. Πες μας το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει σπίτι ο Γρηγόρης. Ποιο είναι. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας και λέμε. Πώς τον φαντάζεσαι τον Γρηγόρη να έρχεται στο σπίτι. Τι θα πεις, λες και θα πεις ότι πάει στην τουαλέτα κατευθείαν. Πες μου, τι με πειράζει. Καταρχήν, όταν έρχεται στο σπίτι, Ελένη, πάντα, μα πάντα, θα σε στείλω τώρα. Μου φαίνει ένα μεγάλο μπουκέτο με τριαντάφυλλα.
Ποιος ο Γρηγόρης? Εντάξει, ρε Νατάλη, μην τα λες τώρα. Μήπως βαλτινός μέσα. Από την ανατομία μέσα κλίμακος. Πάντα από τη ρεσεψιόν του Αλφα. Όχι, λένε, εγώ ήρθα εδώ να αποκαταστήσω κάποιες αλήθειες. Νατάλη, μην τα λες αυτά, μας κυνηγάει και το δάνειο. Κρύβε λόγια. Πας και τα κόψε από τον Παξί δίπλα, βρε. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Απαλλού Παξί εγώ, γιατί εδώ πέρα απ' έξω δεν έχουμε τρία. Ο άλλος που θα τα ακούσει μπορεί να λέει ότι πάει και τα αγοράζω. Από τον Παξέ. Α, εντάξει. Από τον γείτονα θα πάρω ένα τριαντάφυλλο να το πάω, δεν έχω πρόβλημα.